όταν το τεκμαρτό μας εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το, από το πραγματικό μας εισόδημα και εφόσον βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το καλύψουμε με ανάλωση κεφαλαίου, τελικά θα κληθούμε να πληρώσουμε φόρο με βάση το τεκμαρτό μας εισόδημα, το οποίο βέβαια έχει και άλλες επιπτώσεις, είτε αυτό αφορά τις εκπτώσεις των ένφια, είτε κάποια κοινωνικά επιδόματα που έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Τεκμήρια διαβίωσης αποτελεί φυσικά η κατοικία στην οποία διαμένουμε. Είτε αυτή είναι ιδιοκατοικούμενη, είμαστε δηλαδή ιδιοκτήτες της κατοικίας αυτής, είτε είναι μισθωμένη, είτε μας την έχουν παραχωρήσει δωρεάν. Αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει και από εδώ είναι ότι όποιος έχει τη χρήση της κατοικίας, έχει και το τεκμήριο διαβίωσης. Όποιος δηλώνει φιλοξενούμενος, ουσιαστικά δεν έχει τεκμήριο διαβίωσης. Τώρα, στην περίπτωση που η κατοικία αυτή είναι παραχωρημένη από τους γονείς μου, δεν χρειάζεται να βάλω κάποιο τεκμαρτό ενοίκιο. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν μου έχει παραχωρηθεί από κάποιον τρίτο, εκεί θα πρέπει να δηλωθεί και ένα τεκμαρτό ενοίκιο. Είδαμε λοιπόν αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα, νεμόπεδα. Δεξαμένες κολύμβησης, αλλάζει το τεκμήριο ανάλογα αν είναι εσωτερική ή εξωτερική η πισίνα, οικιακή βοηθή και οδηγία αυτοκινήτων, τα ιδιωτικά σχολεία. Mm-hmm. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις γονέων που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία, δεν γνωρίζουν όμως ότι και αυτό αποτελεί ένα τεκμήριο διαβίωσης, τα δίδακτρα δηλαδή που πληρώνουν προς τα ιδιωτικά σχολεία. Ατομικά τεκμήρια διαβίωσης είναι 3.000 για τον άγαμο. Και φυσικά, ακόμα και αν δεν έχουμε τίποτα από όλα τα υπόλοιπα, έχουμε το ατομικό τεκμήριο διαβίωσης, το οποίο ανέρχεται στις 3.000 ευρώ για τον άγαμο και στις 5.000 ευρώ για τους έγαμους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ακόμα τεκμήριο αποτελούν η αγορά, η χρηματοδοτική μίσθωση ή η ανέγερση οικοδομών και ακινήτων, οι κατασκευές κολύμβησης, δεξαμενών κολύμβησης, οι αγορές και χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων και διτρόχων. Όσον αφορά την αγορά των αυτοκινήτων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν ένα αυτοκίνητο αγοράζεται με δάνειο. Mm-hmm. Είναι ένα σύνηθες λάθος ο πολίτης να δηλώνει όλη την αξία του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ, αλλά το έχει αγοράσει με δάνειο, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει στον κωδικό για την αγορά του αυτοκινήτου την αξία του αυτοκινήτου, αλλά μόνο τις δόσεις που έχει πληρώσει μέσα στο έτος για το οποίο αφορά η δήλωση. Φυσικά θα πρέπει να δηλώσει και το ποσό του δανείου που έχει εκταμιευτεί και όχι όλη την αξία του αυτοκινήτου. Ήταν ένα πολύ συνήθες λάθος και καλούνταν τελικά να πληρώσουν με βάση το τεκμήριο της αγοράς του αυτοκινήτου, ενώ στην ουσία δεν είχαν πληρώσει 10.000 ευρώ.